της πόλης ανταποδοτικά θέλει για αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Άρθρο 28, μη προβλεπτήσεις περιπτώσεις. 29, προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης και συμμετοχή των πολιτών. Άρθρο 30, μεγαλυτικός ελέγχου και τήρηση του παρόντος, εκδίκαση ενστάσεων και τελικές διατάξεις. Ο παραγωγός θα βρίσκεται αναρτημένος. Για όποιο θέμα δεν έχει προβληθεί στον παρόντο κανονισμό, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και τις αναμορφωσίες. Η ουσία είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε βάρος στην ανακύκλωση, να διαχωρίζουμε τα υλικά, ούτως ώστε δηλαδή να μην έχουμε παραγωγή τόση μεγάλη και να επιβαρυνόμαστε για τη μεταφορά τους. Ευχαριστούμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης που έχει αρμοδιότητα και για την καθαριότητα του Δήμας και νομίζω ότι η παρουσίασή του το λαδική μπροστά στη δουλειά που έχει κάνει έχω στα χέρια μου και το είδα το ελεγραφμένο μια κανονιστική απόφαση 31 σελίδων που προσωπικά μπορώ να πω ότι έχει καλύψει οτιδήποτε έχει σχέση με περιβάλλον και την διαχείρισή του. Ο λόγος είναι σε εσάς, οποιοδήποτε παρεμβάσεις, τροποποίησεις, σχολιασμοί, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ξεκινάω να ξεκινήσω από τον κύριο Λουκά Λογοιτίας, έναν πρόεδρο, βίξη-πρόεδρο. Τα βλέπεις. Τα βλέπεις τι ακούμε. Δύο ερωτήσεις και παραγγελίσεις θα κάνω, άμα γίνεται δύο κρίσεις. Καταρχήν, από πότε θα αρχίσει να ισχύει αυτό. Άκουσα ότι ένα χρόνο ψηφιογράφεται, το πότε θα το ψηφίσουμε κύριε πρόεδρε. Πότε θα ψηφιστεί. Όταν τελειώσουν οι διαδικασίες αυτές, θα έρθει προψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα παρακαλέσουν να γίνει το συντομότερο. Και το συντομότερο θα εφαρμοστεί. Δεύτερον, αυτό που θέλω να πω ότι θα παρακαλέσουν τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος να ξανααναθεωρήσει ή να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάποιους κάλους απολυμάτων. Από ό,τι ξέρουμε, η σημερινή κάτι στη θέση που είναι, είναι επί προηγούμενων δημαρχιών και επί προεδρίας του κ. Ταπλαμάνη. Ορίστε. Βεβαίως. Αυτό θέλω να ακούσω. Άμα γίνει επανατοποθέτηση. Αυστηρή επανατοποθέτηση και τοποθέτηση θα γίνει σε σημεία δηλαδή που δεν θα ενοχλούν. Όχι, δεν είναι το θέμα αυτό. Παραδείγματος χάρη στην εταιρεία του θέλω να σου κατηγορήσω εγώ για τον άφαβη τα λόγο έβγαλαν κάποιους κάτους από την αρχή τη εταιρεία του κάποιους ενοχλούσαν, δεν έχει σημασία ποιον, δεν πήγαν πουθενά άλλο. Και υπάρχει ένας δρόμος παράλληλος, κάθετος κλπ. Δεν υπάρχει. Και συνοσίζονται κάπου εκεί. Δεύτερον, χτιστήκαν οι πολυκατοικίες. Η άλλαξη η δομή της πόλης ήταν, σας ξαναλέω, επί δημαρχίας του Κοτσιάνη και επί υπέρ του κ. Κακαμάνου που έγιναν τα τετραγωνάκια και πήγαν κάτω. Από εκεί και μετά δεν έγινε καμία ενέργεια. Ούτε από τις προηγούμενες, ούτε από τις προπροηγούμενες, ούτε από τις σημερινές δημοτικές αρχές έως σήμερα. Παρακαλώ να πει σήμερα τώρα. Επειδή το περάσαμε στο γρήγορο. Ωραία, εντάξει. Το μεγάλο ποσό προϊόντων που βγαίνουν έξω. Αντικειμένων, γιατί γίνεται όχι όποτε θέλει ο καθένας να καθαρίσει το σπίτι του ή την πολυκατοικία του και να βγάζει το στρώμα το Σαββατοκύριακο που μπορεί αυτός και να περάσει την Παρασκευή το αυτό. Να ανακοινωθεί και αυτό το πρόστιμο. Δεύτερο και τελευταίο, θα παρακαλέσω σε αυτούς, αν σας αρέσει αυτή η κατάσταση που υπάρχει στο κέντρο της πόλης, στο δικαστήριο μπροστά, με τα καταστήματα εστίασης, στον Αγίο Παύλο μπροστά, στο Μαλλιαροπούλιο από πίσω, να τα βγάζουν όποτε θέλουν, όπως θέλουν και να τα στούνται. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος το πώς η καθαριότητα να ισχύσει στους βυθιζόμενους κάδους. Όχι επειδή το βάλαμε σε χώρους που δεν εμποδίζει το σπίτι μου, που είναι το δικαστήριο, ο Άγιο Παύλος, η Eurobank, το Μαλλιαροπούλιο, να τα αφήνουμε έξω και να τα βγάζουμε στις 10 το πρωί γιατί καθαρίσαμε το μαγαζί μας ο κ. Λουκάς πρώτος. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να υπάρχει μία συνόμευση απάνω στο θέμα και ποιανού είναι αυτά τα λάδια που χάλασαν την πλατεία του Πετρινού. Ο κανονικός δεν αφορά το Δημοτικό, δεν αφορά την πολιτική, δεν αφορά το Δήμο. Από του Δάρα έως Κολίνες. Από του Δάρα έως Κολίνες. Από του Δάρα έως Κολίνες, όπως λέει ο κ. Πρόεδρος. Όσον αφορά την πλήρη πολιτική, αν είναι αυτό, γιατί όλα θα πρέπει να ισχύει. Επειδή είναι κανονιστική, η κανονιστική ορίζει τους όρους λειτουργίας της πόλης, νομίζω ότι θα πρέπει να προσαρτηθεί μέσα να φροντίσουμε πώς θα αντιθεί το κανόνες για την ανακύκλωση. Από τη στιγμή που τα απορρίμματα, το 80% είναι ανακυκλώσιμα, θα πρέπει να φέρει εμείς την κανονιστική
ο τρόπος που θα πρέπει να διαχειρίζονται τα αμυντικά σώματα. Δηλαδή, δεν πετάμε το κουτάκι, ξέρω εγώ, από τη συσκευασία που πριν χρόνια το πλύνουμε. Δεν πετάμε το χαρτοκιβώτιο ανοιχτό όπως είναι, το σπάμε, το τσαλακώνουμε, το φέρνουμε το μέσα, το φέρνουμε. Εντάξει, μόνο αυτή είναι η πρακτική. Εγώ νομίζω αυτό που κάνουμε τώρα καλό είναι, αλλά θα ήταν καλύτερο. Είναι πρώτα οι κάδοι, οι χρωματιστοί που λέτε, γιατί δεν υπάρχουν σε όλους τους δρόμους. Δύο και ένα υπάρχει. Να ενημερωθεί ο κόσμος, να φέρει όλο τον κόσμο εδώ πέρα μια συγκέντρωση, να του τα πείτε αυτά που βάζουν στον κάδο, τώρα στο ίντερνετ, πόσοι παίρνουν στο ίντερνετ. Εγώ παίρνω, ο άλλος δεν παίρνει, καταλάβατε. Αυτό εντάξει, η συγκέντρωση αυτή καλή ήταν. Αλλά πρέπει να γίνει υποδομή, να πούνε οι κάδοι αυτά που λέτε να τα κάνετε και έπειτα να γίνετε. Δηλαδή τώρα και πώς θα γίνει η αστυνόμευση. Εγώ πάω το βράδυ και πετάω εκεί που δεν πρέπει. Δεν πήγε κανένα. Πρέπει να δώσει το πρόστιμο. Η αστυνόμευση θα γίνει αστυνόμευση. Είναι αυτά δύσκολα πράγματα. Ψάξουμε τι σακούλα τι είναι. Τι σακούλα τι έχει μέσα. Γιατί δεν κάνει στη Τρίπολη όπω είναι έξω, ξέρετε, ότι χρεώνει του κάδου. Δείξει ότι ο λαό τη Τρίπολη είναι και ευαισθητοποιημένο και συνειδητοποιημένο. Θα σα πω ένα παράδειγμα και μόνο. Το 2007 που ξεκινήσαμε την περισυλλογή του χαρτιού, οι συμπολίτε μα πειθαρχήσαν. Οι συμπολίτες μας πράγματι πηγαίνανε στον κάδο του χαρτιού, πρόεδρε, και εσύ δήμαρχε που κάτι ανάλογο είχες εφαρμόσει στην Αιγαία, εντάξει, και οι συμπολίτες μας πειθαρχήσανε. Εάν λοιπόν εμείς, κύριε Διευθυντά, τους παράξουμε τα εφόδια εκείνα, τα οποία όντως σωστά επισημαίνει ο Γιώργος, εντάξει, να είστε βέβαιοι ότι οι τριπολιτσώτες θα ακούσουν, θα πειθαρχήσουν. Δεν υπάρχει σήμερα κόσμος που να μην θέλει την καθαριότητα, που να μην θέλει τα λιγότερα σκουπίδια ή ακόμα και την αύξηση των ανακυκλώσιμων, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ουσία, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι χρυσός αυτό το οποίο λέμε εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, και το πιο σπουδαιότερο, μειώνουμε τον όγκο των σκουπιδιών με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ποιότητα ζωής των πολιτών και κατά συνέπεια και των επισκεπτών, μιας και προσωπώ το χώρο του τουρισμού. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι και το πράσινο πολύ σύντομα ήταν το κομμάτι της επιμόρφωσης, γιατί η αλήθεια είναι ότι το θέμα της καθαριότητας, του περιβάλλοντος, της συλλογής, της διαχείρισης των σκουπιδιών πάνω απ' όλα είναι θέμα παιδείας. Και μαθαίνετε από πολύ νωρίς, μέσα από το σπίτι, μέσα από το σχολείο, ο κόσμος πρέπει να παιδεύεται και να εκπαιδεύεται πάνω σε αυτό το κομμάτι, συνεχόμενα διαλείπτως, για να μπορούμε να έχουμε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα μετά από μια σειρά ετών. Δεν επιβάλλεται ούτε με πρόστιμα, ούτε με κανονισμούς, το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό, απλώς πρέπει να υπάρχουν αυτά τα μέτρα, σαφέστατα. Τώρα, ένα ειδικότερο τεχνικό θέμα το οποίο θέλω να θίξω είναι, μιας και αναφέρομαι και στο κομμάτι των ξενοδοχείων, είναι ότι παρατηρείται, δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλεψη για την χωροθέτηση, αναφέρθηκε από τον κύριο Λουκά προηγουμένως, για την χωροθέτηση των κάδων. Δηλαδή, παρατηρείται σε κάποια ξενοδοχεία κάτω από τα μπαλκόνια τους να υπάρχουν κάδοι. Ο στόχος δεν είναι να τα διώξουμε τα ξενοδοχεία, να πάμε στα σπίτια μας. Ο στόχος είναι εκεί που είναι εφικτό, στα σημεία που είναι εφικτό, να επιλέξουμε η χωροθέτηση των κάδων, η τοποθέτηση των κάδων να είναι σε τέτοια σημεία που να είναι όσο δυνατόν πιο ανώδυνα. Δηλαδή, το να είναι έξω μια υπηρεσία που λειτουργεί κάποιες ώρες και είναι απόλυτα προστατευμένη, δηλαδή έξω μια εθνική τράπεζα, θα να πω, που και εκεί είναι και φυτιζόμενη, αν δεν κάνω λάθος, θα ήταν λιγότερο επώδυνο από ότι να είναι έξω από μια κατοικία, μια απογειωτική, μια επιχείρηση. Που έχουμε να κάνουμε μάλιστα και με κόσμο επισκεπτών και τα λοιπά, που είναι και η εικόνα της πόλης προς τα έξω. Έτσι δηλαδή, γιατί πρέπει να έχουν και μια εξωστρέφεια στα πράγματα. Οι περισσότεροι θα ήθελαν να ακούσουν, να μάθουν και να εκφράσουν το προβληματικό της απορίας τους. Τον κύριο Μελιά θέλω να έρθει στο Προεδρείο. Μιλάμε για την προεδριακή μελέτη της Τρίπολης. Ολοκληρώθηκε η εκπόνησή της, στην οποία θέλω να επισημάνω δύο πράγματα, ότι λάβαμε υπόψη αναλυτικά, οι μελετητές εννοώ, τα στοιχεία των κυκλοφοριακών ροών με τις αντίστοιχες μετρήσεις, διατυπώθηκαν και αξιολογήθηκαν εναλλακτικές λύσεις κυκλοφοριακής οργάνωσης. Θέλω να τονίσω από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής ότι από την πρώτη συνάντηση που ήμουν παρόν, στην οποία προφανώς βάζει το Δήματος, ήταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει μια ειδική συμβολή σε αυτή την προσπάθεια, και θέλω να την επισημάνω. Ξεκαθαρίστηκε και το τονίζω ότι εμείς δεν δίνουμε κατευθύνσεις επιλογών στην κυκλοφοριακή, στην πρόταση της κυκλοφοριακής μελέτης
που θα μας φέρει ο εισηγητής, υπάρχουν, γι' αυτό είναι εισηγητές, γι' αυτό είναι μελετητές, γι' αυτό είναι ειδικοί επιστήμονες. Αυτοί θα αξιολογήσουν τα στοιχεία, εμείς τους δώσαμε τα στοιχεία και το κριτήριό μας ήταν ζευγές. Η εξυπηρέτηση της πληροφορίας των οχημάτων, η εξυπηρέτηση της κίνησης των πεζών, η οδική ασφάλεια, η συνολική εικόνα της πόλης. Αυτό υπηρετούμε και αυτό του ζητήσαμε. Η πρόταση που σήμερα ολοκληρώθηκε και θα μας παρουσιάσει ο κ. Σιλιόπουλος, δεν νομίζω ότι πρέπει να δώσω περισσότερα στοιχεία. Ο ίδιος μου είπε, είμαι συστηματισμένος στην πόλη, με ξέρει η πόλη, άλλωστε έχει μια σημαντική συμβολή στα θέματα που αφορούν την κυκλοφορία της πόλης. Εγώ αυτό που να πω, θα σταθεί και ο ίδιος πολύ αναλυτικά, βασίστηκε στη λειτουργία δύο δαχτυλίων. Πριν σηκωθεί ο κ. Σιλιόπουλος, να κάνουν εξής επισήμανση, γιατί αξίζει τον κόπο. Σαν πόλη υπήρξαμε τυχεροί. Και υπήρξαμε τυχεροί διότι εποχής του Δημάρχου Κωνσταντόπουλου ξεκίνησε η ανάθεση στο μελητικό γραφείο του κύριου Ηλιόπουλου της ρύθμισης των κυκλοφοριακών προβλημάτων και της κυκλοφορίας της πόλης μας. Και είμαστε τυχεροί διότι πράγματι συνεχίζουμε να έχουμε και να συνεργαζόμαστε με ένα αξιόπιστο μελητικό γραφείο. Συνεργαζόμαστε με ένα μελητικό γραφείο που ξέρει την πόλη πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα ακόμα και από κάποιους σαν και μένα που κυκλοφορώ συνέχεια μέσα στην πόλη λόγω του επαγγελματός μου. Γνωρίζει πιθαμή προς πιθαμή δρόμους, πλάτη, μεγέθη, οξείες γωνίες, αμβλίες γωνίες. Γνωρίζει το μελητικό γραφείο του κ. Ηλιόπουλου και αυτόν το αξιόπιστο που πολύ σωστά ανέφερε ο πρόεδρος, ο κ. Βόρνος, ότι υπήρξε η εντολή από το Δήμαρχο ότι πράγματι το μελητικό γραφείο αυτό με επιστημονική κατάρτιση και με γνώση θα μας παρουσιάσει ό,τι το καλύτερο και ό,τι το πιο σωστό για την πόλη. Έτσι λοιπόν ευτυχήσαμε, επαναλαμβάνω, να έχουμε ένα αξιόπιστο γραφείο. Από τις αρχές Οκτωβρίου κάναμε μία πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Μακάρι να είχαμε την πολυτέλεια προκειμένου αυτό σαν μέτρο να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο όγκο ιατρείο. Δεν το κατανοούμε, δεν είναι λογικό και δεν είναι και εφικτό. Υπάρχουν όμως δύο περιοχές αυξημένης κυκλοφοριακής συμφόρησης, όπως είναι η κεντρική πλατεία του Αγίου Βασιλείου και η πλατεία Κολοκοτρώνη. Σε αυτές τις δύο περιοχές την χάνει εμείς να έχουμε σαν σύλλογος και τον μεγαλύτερο όγκο ιδιωτικών ιατρείων. Στην πλατεία Αγίου Βασιλείου υπάρχουν 19 ιδιωτικά ιατρία και στην πλατεία Κολοκοτρώνη υπάρχουν 14 ιατρία. Θα θέλαμε ή δυνατόν, αν μπορεί να υπάρξει στα πλαίσια της ψήφισης της κανονιστικής διάταξης και την κυκλοφορία, σε αυτές τουλάχιστον τις δύο πλατείες, να υπάρχει ένας χώρος ελεύθερης προσωρινής στάσης. Όχι στάθμευσης μόνο. Προσωρινής στάσης, προκειμένου, επειδή εξυπηρετείται μεγάλος όγκος ασθενών, να αποφύγουμε το φαινόμενο που έχουμε πολλές φορές μέσα στο μέσο της πλατείας να κατεβαίνει κάποιος ηλικιωμένος για να πάει σε ένα ιατρείο. Ή δυνατόν ένας χώρος συγκεκριμένος στις δύο κεντρικές πλατείες προκειμένου να μπορούν να αποβιβάζονται ασθενείς και ας βγουν μετά να παρκάρουν κάπου άλλο. Ευχαριστήσω τον πρόεδρο και περισσότερο τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τα πολύ καλά λόγια που είπε. Θεωρώ ότι ίσως μερικά είναι υπερβολικά, αλλά εντάξει, έχω κάποια συμπάθεια στην Τρίπολη γιατί έχω και την καταγωγή από την Αρκαδία. Έτσι, μπράβο. Και έτσι από την πρώτη ώρα είχα έτσι, έναν ψυχικό δεσμό. Όπως σας είπε ο κύριος Ακλαμάνος, αυτή η ιστορία, η πρώτη προφυλακτική μελέτη άρχισε πριν 20 ολόκληρα χρόνια. Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε. Πάντως σας ευχαριστώ και νομίζω ότι όλοι μαζί και με την πρόεδρο της Τεχνικής Υπηρεσίας και του κ. Γεωργιά Πρωτίστος, νομίζω ότι προσπαθήσαμε να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, το οποίο τώρα θα σας παρουσιάσω και δείτε στη δική σας κρίση. Αυτά που είπε εισαγωγικά ο κ. Αντιδήμαρχος είναι ακριβώς η ροή των εργασιών που κάναμε στην μελέτη, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Χρησιμοποιήσαμε κυκλοφοριακές ροές που ήταν ήδη γνωστές, αποδεκτές, με βάση τις γενικές αρχές. Διατυπώσαμε εναλλακτικές λύσεις, έγινε αξιολόγηση των αναλυτικών λύσεων και στην συνεχεία καταλήξαμε στη λύση την οποία αναλυτικά θα σας παρουσιάσω σήμερα. Ένα λεπτό που σα ευχαριστώ γιατί είναι σχέδιο, είναι βορρά νότου, έτσι.
Οι εναλλακτικές λύσεις βασικά κινήθηκαν, οι κυκλοφοριακοί φόρτοι μας δείξαν ότι στον άξονα Ανατολής Δύσης, Βαφλίου, Ελευθερίου, Βενιζέλου, μέχρι το τέλος, είναι οι μεγαλύτεροι κυκλοφοριακοί φόρτοι που προσέρχονται στην πόλη. Οπότε οι εναλλακτικές λύσεις ήταν πάνω σε αυτή τη διαδικασία να προσπαθήσουμε αυτές τις ροές να τις μεθοδεύσουμε ώστε να αντιμετωπίζονται τα πολύ σκληρά προβλήματα που παρουσιάζονται και για τα οχήματα και για τους πεζούς στον άξονα αυτό. Η κατάληξη ήταν και η πρόταση που κάνουμε είναι η εξής. Το τμήμα του άξονα αυτού, η οδός Ναυτίλιου, το πρώτο τμήμα της, παραμένει ως δρόμος διπλής κυκλοφορίας. Από το τέλος της οδού Ναυτίλιου μέχρι την πλατεία Ανεξαρτησίας, ναι. Οι δρόμοι όλοι αυτοί που είναι, αυτός ο άξονας και είναι μονόδρομος με κατεύθυνση από Ανατολή προς Δύση. Μετά την πλατεία αυτή έχουμε να συνεχίζεται πια ο διπλός δρόμος. Αυτή είναι η λύση στην οποία καταλήξαμε. Άλλο βασικό που ήταν και όλο το λύσιο είναι ότι η περιμετρική παραμένει ως είναι διπλής κατεύθυνσης πάντα και μας διευκολύνει πολύ στο να παίρνει και να καταλαβαίνει κινήσεις. Υπάρχει ακόμα ένα τμήμα της περιμετρικής που δεν έχει δημιουργηθεί. Κατά συνέπεια, το τμήμα αυτό υποκαθίσταται, το βλέπετε, είναι το σκερό τμήμα που θεωρητικά θα είναι η μελλοντική περιμετρική, υποκαθίσταται από την διαδρομή σε Κιώτη, Μενελάου, Μενάλου και το οποίο υποχρεωτικά παραμένει διπλής κατεύθυνσης. Απλώς θα σημειώσω ότι όσο θα προχωρεί η τακτοποίηση της περιμετρικής και όσο θα αυξάνονται τα τμήματα που θα μπορούν να δίνονται σε κυκλοφορία στο μέλλον, γιατί βέβαια αυτό θα πάρει πολλά χρόνια, θα μπορεί να αποφορτίζεται ο άξονας που σας είπα και μάλιστα ίσως και μερικά τμήματά του θα μπορούν να μονοδρομηθούν σε συνδυασμό με άλλα. Η λύση πάντως που έχουμε είναι ότι η περιμετρική διατηρείται ως έχει, συμπληρώνεται από τον άξονα σε Χιώτη Μενελάου Μενάλου, ο οποίος παραμένει διπλής κατεύθυνσης. Κύριε Βόσνο, συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης για δύο σημαντικά θέματα, τον κανονισμό καθαριότητας και την κυκλοφοριακή μελέτη, που είναι έτοιμη, αν δεν κάνω λάθος. Μας πείτε δύο λόγια. Ναι, πράγματι, συζητάμε, όπως και ο νόμος επιβάλλει να υπάρχει διαβούλευση. Εμείς θέλαμε να γίνει και με άμεσο τρόπο, μπορούσε να γίνει και ηλεκτρονική. Είναι αναρτημένα έτσι κι αλλιώς και οι δύο κανονιστικές τα δύο σχέδια. Και το σχέδιο καθαριότητας που έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά, την παρουσίαση ο Διευθυντής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, ο κ. Κοκοσούλης, με 31 σελίδες, που αφορά όλα τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την καθαριότητα και τη διαχείρισή τους. Γίνανε οι απαραίτητες παρατηρήσεις από τους συμμετέχοντες δημότες μας και εκπροσώπους φορέων. Και δεύτερο θέμα, συζητήσαμε την κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου. Είναι μια ολοκληρωμένη δουλειά που έχει γίνει. Αυτό που εγώ θέλω να τονίσω είναι δύο πράγματα. Πρώτον, τις κατευθύνσεις που δώσαμε στο μελετητή. Ο μελετητής είναι γνωστός, δεν τον βρήκαμε εμείς στην πόλη. Είναι το γραφείο του κ. Ηλιόπουλου. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με την πόλη, αρκά στην καταγωγή, που ασχολείται με την πόλη 20 χρόνια. Οι κατευθύνσεις που ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του, εγώ και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που ασχολήθηκε με το θέμα, είπαμε ότι εμείς δεν θα πούμε πώς πρέπει να γίνουν οι δρόμοι. Εμείς είπαμε τι θέλουμε. Θέλουμε μια πόλη όπου θα έχει εύρυθμη λειτουργία, κυκλοφορία των οχημάτων, που θα είναι η εύκολη διακίνηση των πεζών, που θα υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή οδική ασφάλεια, δηλαδή η καλύτερη εικόνα της πόλης και για τους κατοίκους της και για τους δημότες και για τους επισκέπτες. Αυτό εμείς ζητήσαμε τον μελετητή και ο μελετητής μας παρουσίασε τα εναλλακτικά του σχέδια που σήμερα τα παρουσίασε και στο κοινό. Ένα σχέδιο που γίνονται αλλαγές, βασίζονται βασικά σε δύο δακτύλους κυκλοφοριακούς της πόλης, ένας εσωτερικός και ένας ο περιφερειακός, και οι αλλαγές που γίνονται και τις παρουσίασε και γίνονται και αντίστοιχες παρεμβάσεις. Θα συζητηθούν και στην Επιτροπή Ποιότητας και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλουμε να διευκολύνουμε ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά κυκλοφοριακά αποτελέσματα. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό προσπαθούμε και αυτό έγινε σήμερα εδώ.